Τρομοκρατική επίθεση ισχυρίζονται ότι απέτρεψαν οι γαλλικέ αρχέ. Μετά τη σύλληψη των δύο τζιχαντιστών ηλικία 24 και 30 ετών, οι δυνάμει ασφαλεία εντόπισαν όπλα και εκρηκτικά σε διαμέρισμα στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, μία σημεία του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτου και προπαγανδιστικό υλικό τη οργάνωση εντοπίστηκε στο σπίτι του ενό. Ο έτερο φέρεται να είχε διασυνδέσει με πυρήνα τζιχαντιστών στο Βέλγιο. Και οι δύο είναι Γάλλοι υπήκοοι, και οι δύο είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί και ήταν γνωστοί στι αρχέ. Συναντήθηκαν στι φυλακέ, όπου μοιράζονταν το ίδιο κελί για δύο μήνε το 2015. Κρατούνταν για παρόμοια δικήματα, ανέφερε ο Φρανσουά Μολέν. Οι αρχές δεν αποκάλυψαν ποιο θα ήταν ο στόχο τη επίθεση. Τα επιτελεία Μακρόν, Λεπέν και Φυγιών είχαν ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα για του δύο υπόπτου και τα μέτρα ασφαλεία για του υποψηφίου είχαν ενταθεί. Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε πέντε ημέρε πριν τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.